Βεβαίως σκεφτόμαστε, ναι, το σκεφτόμαστε, αλλά τώρα προέχει η δουλειά, προέχουν οι συναυλίες, οι εξετάσεις των παιδιών και βλέπουμε μετά από την καινούρια χρονιά. Αδερφάκι στην κόρη της θέλει να χαρίσει και η Μαρία Κορινθίου. Ένα δεύτερο παιδάκι. Θα δούμε. Θέλεις. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι, θα δούμε. Τι να λέω, ναι, πάω, πηγαίνω, το ξεκινάω. Δεν, αυτά ξέρεις, δεν έρχονται και χωρίς να το περιμένεις πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε κιόλας να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ευγενία και Μαρία πάντως έδωσαν τις συμβουλές τους στον Νίκο Αναδιώτη που θα γίνει για πρώτη φορά μπαμπάς. Η σύζυγος Βασιλική είναι έγκυος και οι δύο κυρίες αποφάσισαν να του μάθουν τα μυστικά των μορουδιακών. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν σκέφτονται όχι μόνο να κάνουν παιδί, αλλά ούτε καν να παντρευτούν. Ο γάμος περνάει σαν ιδέα από το μυαλό σου? Του γάμου δεν ξέρω αν περνάει από το μυαλό του. Η Βάνα Μπάρμπα πάλι έχει μυαλό μόνο για την επιχείρηση που ετοιμάζει να ανοίξει τη Γλυφάδα. Είναι ένας ωραίος χώρος που θα έχει απ' όλα μέσα. Ναι. Θα έχει βιβλία, ρούχα, παπούτσια, μουσική, απ' όλα. Θα είναι ένα μικρό καφέ, θα έρχεστε να πίνετε τον καφέ μας εμάς. Τον καφέ σε εμάς και εμείς από εκεί πέρα θα κοιτάξουμε να περνάτε ωραία. Στροφή στην καριέρα της έκανε και η Στέλλα Οικονόμου. Κάποτε περπάταγε στις πασαρέλες και τώρα ασχολείται με μάσκες, κρέμες και μακιγιάζ. Έχω φτιάξει ένα στούντιο μακιγιάζ που πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Και πηγαίνω, έρχομαι, πάω κάνω δουλειές. Όλοι τους βρέθηκαν απόγευμα Παρασκευή στο κατάστημα με ρούχα του συζύγου της Χριστίνας Λαμπύρη, Θανάση Αδαμόπουλου. Και επιδόθηκαν στο γνωστό shopping therapy. Έχει επίσκεψη και σε γενικές γραμμές, ναι, είμαστε ευχαριστημένοι. Προσπαθούμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές, αγοράζουμε τις καλύτερες τιμές και έτσι δίνουμε τις καλύτερες τιμές στον καταναλωτή. Με ρούχα που μπορείς να τα πάρεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και να είσαι καλοντυμένος, κομψός, σε πάρα πολύ καλές τιμές.